Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου, 10 το βράδυ, καλώς ήρθατε επί του πιεστηρίου. Εδώ με τον Μάκη Κουρί. Μάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, σας μου. Καλή σας πέρα. Υγεία, δύναμη και όπως είμαστε στη Κεφαλονιά, αγάντα, που θα πάει τα καταφέρουμε. Υγεία και χαρές. Ασφαλώς. Ναι. Προϋπόθεση είναι αυτά, αλλά όμως από την άλλη μεριά μην καθόμαστε να κλαίμε, να έχουμε παραδοθεί. Τίποτε θα μας χαρίσει κανείς αν δεν αγωνιστούμε. Αυτά και προχωρούμε. Σπύρο. Φτωχή η επικαιρότητα σήμερα, αλλά εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιώργο Παμπινιώτη, καθηγητή γλωσσολογίας και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καθηγητά. Ένα από τους σημαντικούς ανθρώπους στον τομέα της παιδείας και του πνεύματος, τον κύριο Παμπινιώτη. Ακόμη και εκείνοι οι οποίοι του κάνουν κριτική παραδέχονται ότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμβάλει και εγώ θα έλεγα ότι ήδη από τότε που έφτιαξαν το λεξικό έγιναν σημείο αναφοράς. Κύριε Κουτζάνη, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του είτε διαφωνεί και αυτό θέλουμε όμως από τους πνευματικούς ανθρώπους, κύριε Παμπινιώτη, που δεν το έχουμε. Κύριε Κουτζάνη και κύριε Κουρί, πρώτα απ' όλα είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας και μιλάμε. Και ξέρετε, όποιος έχει θέσεις, αγωνίζεται, έχει δημόσιο λόγο, έχει απέναντί του και ανθρώπους. Και αυτό εγώ το θεωρώ θετικό, γιατί το κακό είναι να περνάς απαρατήρητος. Ακριβώς. Εάν κάποιος σου κάνει μια κριτική, θετική ή αρνητική, αυτό σου δίνει και μια δύναμη στη σκέψη σου, να σκεφτείς μήπως έχει δίκιο, τι πρέπει να διορθώσω, τι πρέπει να τεκμηριώσω καλύτερα. Δηλαδή είναι μια παραγωγική, δημιουργική διεργασία. Τι περισσότερο πιο σημαντικό είναι να είναι αρνητική. Μακάρι. Δηλαδή εκεί ψάχνεσαι τι λάθος έχεις κάνει. Γιατί όχι. Αρνητική αλλά καλοπροαίρετη. Καλοπροαίρετη. Ναι. Όχι χολερική. Αυτή η χολερική που πολλές φορές υπάρχει στη. Ή αποζήλειες, αυτή να το πούμε. Επομένως, όταν λείπει ο φθόνος και όταν είναι καλοπροαίρετη, είναι πράγματι δημιουργική. Να πάμε στα δύο-τρία θέματα που είναι στην επικαιρότητα. Καταρχήν, με ανακοίνωση του κ. Κορκίδη, πρόεδρο του ΕΣΕ, σχετικά με τον τζίρο που υπήρχε στα Χριστούγεννα, εκεί που κάποιοι θέλησαν να πανηγυρίσουν ότι πήγε 20% πάνω ο τζίρος, ο κ. Κορκίδης με στοιχεία δίνει ότι ήταν 2 με το πολύ 2,5% η αύξηση του τζίρου στις γιορτές των Χριστουγέννων. Όπως λέει ο κ. Κορκίδης στην δηλωσία του, θα ήταν θαύμα αν υπήρχε πράγματι αύξηση του τζίρου κατά 20%. Mm. Ένα άλλο νέο είναι. Όχι, θα το θέλαμε καλά. Και εμείς δηλαδή, αλλά δεν είναι. Ασφαλώς μακάρι να ήταν, αλλά όμως δυστυχώς οι τσέπες είναι άδειες. Mm. Και ό,τι έχουν απομείνει είναι πώς θα βγάλεις κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Το 2018 έρχεται με ποδαρικό τους πληστηριασμούς. 10 Γενάρη θα ξεκινήσουν. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου σε μια δηλωσή της λέει: Έλα, Αλέξη, να με συλλάβεις. Mm. Και μάλιστα αποκαλεί πρόβατα τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης έχουμε κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας και Προέδρου των ΑΝΕΛ, του κ. Πάνου Καμένου, σχετικά με το θέμα του Σκοπιανού και της ονομασίας και λέει ότι εγώ δεν ψηφίζω να συγκληθεί Συμβούλιο Αρχηγών. Νομίζω παίζει ουσιαστικά, χτυπάει την πόρτα να ακούσει ο Γαϊδάρος. Και το Συμβούλιο Αρχηγών, σύμφωνα με κάποιες. Ρωτήσαμε ποιος το συγκρανεί. Δεν το συγκρανεί ποτέ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το Συμβούλιο Αρχηγών, αφού κάνει την προετοιμασία, την προεργασία, ο Πρωθυπουργός προτείνει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκληθεί το Συμβούλιο των Αρχηγών, έχοντας ήδη αποκομίσει από τις επαφές που θα κάνει με τους αρχηγούς ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει κάποιο περιθώριο συνένεσης για να πάρει μια απόφαση και να μην οδηγεί σε αποτυχία. Μάλιστα, όπως μας έλεγαν παράγοντες που γνωρίζουν τα της Προεδρίας Δημοκρατίας, ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ρόλος επιδιαιτητού. Mm. Δεν συγκρατεί επομένως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επομένως το αίτημα θα πρέπει να το υποβάλει στον συγκυβερνήτη του, ο κύριος Καμένος, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και δεν είναι και θεσμοθετημένο όργανο που να λαμβάνει δεσμευτική απόφαση. Οπότε, ναι, είναι σημείο αναφοράς η παλιά σύσκεψη που έγινε υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Αλλά δεν έχει δίκιο εδώ που λέει ο Καμένος ότι για να ακολουθηθεί μια διαφορετική πολιτική θα πρέπει να συγκληθεί άλλο Συμβούλιο Αρχηγών. Γι' αυτό και επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν τη θέση του Κώστα Καραμανλή στα Σκόπια, στο Βουκουρέστι. Βασικά όμως δεν μπορεί να γνωριστεί μια απόφαση του Συμβουλίου των Αρχηγών. Λαμβάνεται υπόψη, αλλά δεν είναι δεσμευτική. Δεν είναι δεσμευτική, αλλά δύσκολα θα μπορεί να την παραβεί μια κυβέρνηση.
Διότι από τη στιγμή που θα έχει και την επικύρωση από την πρόεδρο της Μουρατίας, έχετε σε αντίθεση. Ο Καραμανλής όμως στο Βουκουρέστι είπε καθαρά για γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμβλες. Βασικά είναι, εγώ νομίζω ότι βλέποντας ο κ. Καμένος ότι υπάρχει μια διαφορετική στάση του Μαξίμου σε σχέση με την ονομασία των Σκοπίων, και ότι υπάρχει κάποια δεχομένως προσέγγιση προς την πλευρά της ηγεσίας των Σκοπίων για να βρεθεί μια λύση. Εκεί φαίνεται ότι είναι εντελώς διαφορετική από το μήκος κύματος που γίνεται ο κ. Καμένος ως προς το όνομα της ονομασία των Σκοπίων. Γραμμή και ζητάει μια πολιτική την οποία δεν έχει άλλη συνένεση, όμως, Μάκη. Έχει συνένεση και νομίζω ότι αυτό που τον σπρώχνει σε αυτή την αντίδραση τον κύριο Καμένο είναι το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τη θέση του κύριου Καμένο, ποντάροντας η κυβέρνηση από τη στιγμή που θα συμφωνήσει με τα Σκόπια σε μια ονομασία που θα είναι αποδεκτή ή που θα μπορέσει να την περάσει τη Βουλή, θα έχει τη συνένεση ενδεχομένως και της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, δεν χρειάζονται ψήφοι του κ. Καμένου και επομένως η μόνη διέξοδος που θα έχει ο κ. Καμένος να πει σήμερα ότι εγώ αποχωρώ από τη στιγμή που δεν εισακούγεται η θήκη μου θέση για το Σκοπιανό. Αυτά και σπίρο πάνω στο. Να ξεκινήσω από αυτό, κ. Παπινιώτη, επειδή είναι παλιό το θέμα και δεν σας ευνηδιάζω. Το γνωρίζετε εδώ και χρόνια. Ήταν πολύ πιο έντονο η ονομασία. Πώς είναι σήμερα? Τι εννοείται, πώς... Έχει τη διάσταση που είχε κάποτε το θέμα της ονομασίας. Το θέμα είναι πάντοτε ανοιχτό και είναι και λογικό εμείς μεν να ανθιστάμεθα σε μία ονομασία που θα αφορά στον όρο Μακεδονία, οι άλλοι να θέλουν να διατηρήσουν κάποια από τα κεκτημένα, ενώ οι Σκοπιανοί. Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Μία σύνθετη ονομασία, αν ευρεθεί τελικά με γεωγραφικό προσδιορισμό, με γεωγραφικό καθαρά το διασώζουμε προσδιορισμό, ίσως να αποτελεί μια κάποια λύση. Αφού χάσαμε κάποτε τη λύση που θα μπορούσε να μας οδηγήσει κάπου, τώρα θα περάσουμε σε συμβιβασμούς, γιατί αυτή θα είναι μια συμβιβαστική λύση. Επομένως, εάν δεν μπορούμε να κερδίσουμε το μείζον που θα ήταν να μην υπάρχει η αναφορά στη Μακεδονία, θα πρέπει να δούμε τι άλλο μπορούμε να κερδίσουμε. Πάντως, η όποια ονομασία θα δοθεί θέλει μεγάλη προσοχή να οδηγεί και να παραπέμπει μόνο σε γεωγραφικό όρο. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας ρώτησα. Αφαιρεί κάτι από τη δική μας εθνική ταυτότητα μία απρόσεκτη ονομασία? Μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Και το έχουμε ζήσει αυτό, ότι οι Σκοπιανοί πάντοτε λειτουργήσαν καταχρηστικά, δηλαδή διεκδικώντας μέσω της ονομασίας και άλλα πράγματα. Λοιπόν, από την άλλη, του αλυτρωτισμού τους. Ναι, τον αλυτρωτισμό, το ότι είναι η συνέχεια των αρχαίων Μακεδόνων, έχουν λεχθεί πολλά πράγματα. Εγώ έχω εκδώσει ένα βιβλίο για τη γλώσσα της Μακεδονίας. Δηλαδή, όταν αυτοί λένε μακεδονική, εννοούν ένα βουλγαροσερβικό ιδίωμα. Αυτή είναι η γλώσσα των Σκοπίων, είναι βουλγαροσερβική. Την αποκαλούν μακεδονική. Μα ποια είναι η μακεδονική? Μακεδονική, η αρχαία μακεδονική ήταν μια δωρική διάλεκτος, ελληνική, κανονική, όπως όλες οι άλλες. Και επομένως, όταν χαρακτηρίζεις ως μακεδονική τα βουλγαροσέρβικα, αυτομάτως οικειοποιείσαι έναν όρο και μια προέκταση που είναι στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Όλα αυτά λοιπόν είναι γνωστά και θέλουν μία μεγάλη προσοχή στην αντιμετώπιση τους. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει όσοι χειρίζονται τα θέματα με μεγάλη προσοχή να δουν όρους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, που τουλάχιστον αν γίνει μία υποχώρηση να έχει καθαρά γεωγραφική σύνδεση. Το λέω πάντοτε ως υποχώρηση. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να μην υπάρχει όρος Μακεδονία. Αν μπορούσε να επιτευχθεί. Εδώ όμως και από πλευράς κυβέρνησης διαρρεούν και δηλώνεται ευθέως ότι δεν είμαστε οι μόνοι συνεχιστές της Μακεδονίας.
Και κάτι ανάλογο, ο σημερινός πρωθυπουργός της Ενδοσκοπίων, σε αντίθεση με τον Γκουρεύσκη, που ήταν ο ακραίος, κάτι ανάλογο έχει πει ότι δεν είμαστε οι μοναδικοί συνεχιστές της Μακεδονίας. Εάν αυτό είναι μια διάσταση και διαπίστωση ιστορική, είναι μια στρέβλωση της ιστορίας. Εάν είναι μια γεωγραφική αναφορά, έχουν δίκιο. Ο χώρος της Μακεδονίας βεβαίως κατοικείται και από άλλους, όχι μόνο από τους Έλληνες. Αλλά επειδή ο όρος Μακεδονία, μακεδονικός, μακεδονικός πολιτισμός, αναφέρεται στους Έλληνες της Μακεδονίας, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή ώστε να περιοριστούμε στην γεωγραφική δήλωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι από την αντίστροφη πλευρά και να πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε σοβαρά θέματα. Προσπαθώ να δω από την πλευρά των Σκοπιανών. Το να προσπαθούν να καπηλευτούν την ιστορία ενός άλλου έθνους δεν δείχνει ένα δικό τους έλλειμμα? Βέβαια. Είναι ανασφάλεια. Δεν θα μου άρεσε το δικό μου έθνος, έστω με όλα τα προβλήματα, με την υποβάθμισή του κτλ., να προσπαθεί να κλέψει την ιστορία ενός άλλου για να αποκτήσει υπόσταση και ταυτότητα. Εκείνοι πώς νιώθουν? Κοιτάξτε, πότε αποκτούν τον όρο Μακεδονία? Το 40, όταν γίνεται το κράτος αυτό της Γιουγκοσλαβίας και δημιουργούνται. Πιο πριν δεν υπάρχει, ήταν η περιοχή του Βαρδάρη. Υπήρχαν άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο όρος Μακεδονία δεν υπήρχε. Αρχίζει μία διεκδίκηση. Αφότου δημιουργείται η Ομοσπονδία της Γιουγκοσλαβίας, αποκτούν ένα όνομα γιατί έπρεπε να το αποκτήσουν και μετά αρχίζουν αυτό το όνομα και το διεκδικούν και τους δίνουν ιστορική διάσταση, εθνική διάσταση, δηλαδή πράγματα που δεν υπήρχαν. Οι Έλληνες σε αυτό το θέμα έχουμε ένα απόλυτο ιστορικό δίκιο. Από την άλλη, έχουμε χάσει χρόνο, τους αφήσαμε και έκαναν ώστε να εδραιωθεί το όνομα Μακεδονία. Έχει περάσει στους διαφόρους χώρους, στις βιβλιοθήκες, στα πανεπιστήμια, στον κόσμο. Αυτό χάσαμε πολύτιμο χρόνο. Έπρεπε να το έχουμε λύσει. Πάντως οι φίλοι μας στο εξωτερικό, οι μεγάλες χώρες, συνεχώς πιέζουν. Τι με έτσι, γιατί ένα όνομα λέει, τώρα δεν θα τσακωθείτε? Ναι. Όσοι δεν έχουν βαθύτερη και μακρότερη ιστορία, συνείδηση ιστορική, και είναι 100 χρόνων, 50 χρόνων, 150, 200 χρόνων, για αυτούς το θέμα της ιστορίας δεν βαρύνει και τόσο πολύ. Επιτρέψτε μου να θυμίσω κάτι, ότι είχε πότε βγάλει μια βότκα, νομίζω η Absolut, μια διαφήμιση που έδειχνε το Μεξικό να φτάνει μέχρι το Τέξας και να καταλαμβάνει τις μισές Ηνωμένες Πολιτείες. Και ξεσηκώθηκε ολόκληρος θόρυβος, γιατί και μόνο μια διαφήμιση τέτοια τους έπαιρνε κάτι. Όλα αυτά, το ότι δεν είναι σοβαρό, δεν είναι αυτό κτλ., δεν είχαν καμία σημασία, την απέσυρα. Ζήτησα και συγγνώμη. Άρα έχει τη σημασία του. Θα σας ρωτήσω, κύριε Βρυτανή, η πανεπιστημιακή κοινότητα σε αυτά τα χρόνια τα 8, που είναι τα δύσκολα, τα τραγικά, που έχουν πονέσει πολύ κόσμο, είναι απούσα. Δεν έχει τοποθετηθεί, λέει, σε αυτή το... Κύριε Κουρή και κύριε Γκουτζάνη, επ' αυτού του θέματος, επειδή το έχουμε θίξει, εννοώ σε συζητήσεις δημόσιες και στο παρελθόν, η θέση μου είναι διαφορετική. Οι πανεπιστημιακοί και μιλούν και γράφουν. Δηλαδή, αν ανοίξετε τις εφημερίδες, τις μεγάλες, και τη δική σας, βλέπετε ότι οι πανεπιστημιακοί έχουν ένα λόγο και θίγουν τα θέματα και μάλιστα συγκρούονται και έχουν μία παρησία. Το θέμα μας, το λέω για μία ακόμη φορά, είναι αν εισακούονται, αν ακούγονται αυτές οι φωνές και αν ακούγονται προτού δημιουργηθούν οι καταστάσεις. Δηλαδή, υπάρχει ένας διάλογος με ανθρώπους που ξέρουν τα θέματα προτού τα θέματα σκάσουν και προτού εμφανιστούν και πάρουν μία οξύτητα? Νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει. Και έτσι αναγκάζονται οι πανεπιστημιακοί να έρχονται εκ των υστέρων να μιλήσουν για κάποια θέματα, όμως μιλούν και μιλούν και πολύ συχνά. Αν θα έπρεπε να είναι και λίγο πιο συχνά, αυτό συζητείτε. Στα προηγούμενα χρόνια ακούγονταν οι πανεπιστημιακοί? Θα έλεγα ότι ποτέ δεν ακούγονταν. Θα έλεγα ότι ποτέ δεν ακούγονταν. Όμως υπήρχε ένας μεγαλύτερος σεβασμός, μια εκτίμηση μεγαλύτερη
στους πανεπιστημιακούς. Θέλετε γιατί ήταν λιγότεροι, θέλετε γιατί, ξέρετε, ο πανεπιστημιακός τίτλος ήταν περιορισμένος σε μικρό αριθμό ανθρώπων, άρα είχε και μία βαρύτητα. Για διαφόρους λόγους, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ίσως μία μεγαλύτερη βαρύτητα στο λόγο τους. Αλλά τώρα, σε έκταση, θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η παρουσία τους. Ανοίξτε όλες τις εφημερίδες και θα δείτε να έχουν λόγο πολύ πανεπιστημιακοί. Αυτή τα χρόνια που με την κρίση την οικονομική, πόσο έχει πλήξει την παιδεία του χώρου του. Την έχει πλήξει, αλλά όλο γύρω. Την έχει πλήξει, κύριε Κουρή, ανεπανόρθωτα. Και νομίζω ότι την έχει πλήξει και περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, και μέσα στην κρίση δεν είναι ο χώρος της παιδείας εκεί που θα κάνει την μέγιστη οικονομία. Το σημερινό πρόβλημα των πανεπιστημίων είναι η υποχρηματοδότησή τους. Είναι μείζον θέμα, γιατί όχι μόνο διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αλλά δεν μπορούν να ανανεωθούν. Υπάρχουν νέοι επιστήμονες, πολύ δυνατοί, οι οποίοι είναι άνεργοι, δεν έχουν πού να σταθούν. Αυτοί είναι κυρίως που φεύγουν έξω. Δηλαδή, έχει κάνει το διδακτορικό, έχει δημοσιεύσεις, είναι αξιοποιήσιμος και εκεί που είναι όριμος και αξιοποιήσιμος δεν υπάρχει θέση, γιατί θέσεις στα πανεπιστήμια δεν δίδονται. Όπως δεν δίδονται και χρήματα, όπως γενικά θα έλεγα ότι η παιδεία και η γενική, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και η τριτοβάθμια αντιμετωπίζεται με μία πάρα πολύ επιφυλακτική έως ανεξήγητη, αδικαιολόγητη στάση, γιατί εγώ πιστεύω, και δεν είμαι ο μόνος, ότι η ανατροπή της κρίσης ξεκινάει από την παιδεία. Δηλαδή και βραχυπρόθεσμα και βεβαίως μακροπρόθεσμα. Στην άνθρωπο που είχε η κυρία Διαμαντοπούλου, η Γραφημένη, επισημαίνει αυτό που λέτε, ότι το κόστος σπουδών ταυτόχρονα μειώνονται τα κονδύλια για την παιδεία. Στην Ελλάδα έχει 19% για συντάξεις και μόλις 3,8% για την παιδεία. Έτσι. Έχουμε τον μικρότερο ποσοστό σε προϋπολογισμό για την παιδεία. Πάντοτε, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί πρέπει κανείς να τα δει τα θέματα και στην ιστορική τους διάσταση. Ο πολιτικός χώρος είχε μία, πώς να την πω, από αρνητική έως υποτιμητική στάση για την παιδεία. Παλιότερα... Τι φοβόταν, είπε. Ναι, ναι. Ξέρετε, στα προγράμματα δεν γινόταν ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της παιδείας παλιότερα. Και τώρα γίνεται σχετικά και συγκριτικά μειωμένη αναφορά. Δηλαδή, τους πολιτικούς, και το λέω γενικά, δεν τους αφορά και δεν επενδύουν στο θέμα της παιδείας. Όταν λοιπόν δεν την πιστεύεις την παιδεία, δεν επενδύεις και σε αυτήν. Μήπως δεν φέρνει ψήφους γι' αυτό. Συγγνώμη. Μήπως δεν φέρνει ψήφους γι' αυτό. Ναι, δεν φέρνει ψήφους η παιδεία. Δεν φέρνει ψήφους. Θεωρούν ότι δεν φέρνει ψήφους. Διότι άμεσα, ο Έλληνας γονιός, εάν του λύσεις το πρόβλημα της καλής εκπαίδευσης του παιδιού του, νομίζω ότι θα τον κερδίσεις. Του λέμε αυτό, του λέμε εκείνο, και δεν του λέμε τι θα κάνει με το παιδί του. Και ξέρουμε ότι ο Έλληνας τι κάνει. Ή θα στείλει το παιδί του σε ένα δημόσιο σχολείο και θα κοιτάξει να το καλύψει με ξένες γλώσσες, με φροντιστήρια, με το ένα με το άλλο. Ή θα το στείλει σε ένα ιδιωτικό και θα κοιτάξει πάλι να λύσει το πρόβλημά του με το ιδιωτικό. Όπως και να έχει το θέμα, ο Έλληνας γονέας ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το παιδί του και αποτελεί κοινωνική καταξίωση να μπει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Πάλι αυτό θέλει συζήτηση. Μιας και έκανε αναφορά και ο Μάκης Κουρής στην κυρία Διαμαντοπούλου, εγώ θα έλεγα ότι ένα από τα καλά που είχε κάνει επί της υπουργίας της ήταν τα πρότυπα σχολεία. Τα πρότυπα σχολεία, ναι, δηλαδή η αύξηση του αριθμού των πρότυπων σχολείων. Φτιάξε ένα πρότυπο σχολείο σε κάθε νομό στην πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Θα γινόταν και θα λειτουργούσε αυτό και ήταν μια καλή ενέργεια.
Δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε και επίσης το θέμα των πειραματικών είναι ένα άλλο είναι μεγάλο άλλο θέμα. Κεφάλαιο, ναι, άλλο, τα πρόβλημα δεν είναι με εξετάσεις, έμειναν αυτό κτλ. Κοιτάξτε, αν μπούμε στο θέμα της παιδείας, που νομίζω ότι είναι και ένα κομμάτι της συζήτησης. Πρώτα θέλω να διαβάσω μια φράση από το βιβλίο σας, «Οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μου». Είναι μια πολύ καλή συζήτηση, το είχα δει από τις προθήκες αυτό το βιβλίο, που έχετε μια συζήτηση με τον Γιάννη Μπασκόζο. Γράφετε, το έχετε μέσα και το λέτε και στο Οπισθόφυλλο, «Η κρίση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στο ότι δεν μορφώσαμε στην παιδεία μας ανθρώπους σκεπτόμενους. Ευαίσθητους, καλλιεργημένους, με αίσθηση ευθύνης πάνω απ' όλα, που δεν θα γαζωθούν στην καρέκλα του πολιτικού ή οποιοδήποτε άλλο ασκεί εξουσία μέσα από πελατειακές σχέσεις. Ανθρώπους που θα έβαζαν πάνω απ' όλα το κοινό καλό». Ναι, το έχω πει συχνά και το λέω και στο βιβλίο μου αυτό, στις πικρές αλήθειες της γλώσσας μου, που δεν είναι μόνο της γλώσσας, είναι και της παιδείας και του πολιτισμού. Απλά το θεωρώ εξαιρετική αυτή τη συζήτηση που έχετε με τον κύριο Μπασκόζο, ναι, και το συνιστούσα και θα σας λέω, γιατί το είχα δει ήδη από τις προθήκες. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ γόνιμη συζήτηση που μου έδωσε την ευκαιρία ο Γιάννης ο Μπασκόζος να θέσει ερωτήματα και να προσπαθήσω να τα απαντήσω για θέματα που καίνε και ενδιαφέρουν όλους. Λοιπόν, ένα θέμα είναι η σκοπή, η στόχη της εκπαίδευσης. Γιατί στέλνουμε τα παιδιά μας σχολείο? Θα στέλνουμε, και αυτό θα ήταν το ιδανικό στην εκπαίδευση, να μορφώσει έτσι τα παιδιά μας, ώστε να γίνουν πολίτες, μας ενδιαφέρει αυτό, υπεύθυνοι πάνω απ' όλα, σκεπτόμενοι, ευαίσθητοι κοινωνικά και καλλιεργημένοι. Γίνεται αυτό? Όχι. Έχουμε ένα σχολείο φορτωμένο με πληροφορία χωρίς γνώση. Φορτωμένο με πληροφορία που δεν έχει και το χρόνο να αφομοιωθεί, γιατί έχουμε έναν περιορισμένο, σχετικά με όλες τις άλλες χώρες, σχολικό χρόνο. Δεν μπορείς να χωρέσεις όλα αυτά που θέλουμε να δώσουμε στο 8,5 με 1,5. Δεν χωράνε αυτά. Πρέπει να ανοίξει ο σχολικός χρόνος. Είναι μόνο στην Ελλάδα αυτός ο περιορισμός χρόνος? Κυρίως στην Ελλάδα. Ναι. Κυρίως στην Ελλάδα. Βεβαίως και σε βαλκανικές χώρες. Αλλά ναι, όχι στην. Γιατί δεν ανοίγεται αυτός ο χώρος? Δεν ανοίγει γιατί κοστίζει. Είναι στην Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κοστίζει, κύριε Κουρή? Γιατί πρέπει να έχει περισσότερους διδάσκοντες, γιατί πρέπει να έχει ένα πιο σφιχτό πρόγραμμα, γιατί ενδεχομένως θα πρέπει να φάνε τα παιδιά στο σχολείο ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι να υπάρχει. Δηλαδή αρχίζουν και μεγαλώνουν τα έξοδα. Αλλά εάν δεν το κάνεις αυτό, όσο συρρυκνώνεις τον σχολικό χρόνο, τόσο περιορίζεις τις δυνατότητες του σχολείου. Και έχουμε ένα σχολείο που είναι όγκη πληροφοριών. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Πληροφορίες, 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 χωρίς γνώση. Δεν αφομοιώνονται αυτά τα πράγματα. Με την εμπειρία που έχετε, την πολύτιμη, ποιο σύστημα εκπαιδευτικό από όσα είναι στην Ευρώπη θα το αντιγράφατε? Με προσαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Θα προσαρμόζαμε ένα από τα ευρωπαϊκά συστήματα. Το αγγλικό είναι ένα πολύ καλό σύστημα, διότι δίνει και μεγάλη έμφαση στην εξισορρόπηση με μαθητές που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, δηλαδή μειώνει τις ανισότητες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για το σχολείο. Έχω πει και έχω γράψει ότι ιδίως μια αριστερή κυβέρνηση, αν έπρεπε να κάνει κάτι πρώτο απ' όλα, θα ήταν να καλύψει τις διαφορές, τις ανισότητες εκπαιδευτικές που υπάρχουν. Είτε σε υποβαθμισμένα σχολεία, είτε και μέσα στα σχολεία, τα, ας πούμε, των μεγάλων πόλεων, τα παιδιά που υστερούν, εάν δεν βοηθηθούν μέσα στο σχολείο με ανθρώπους που να ξέρουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, θα μείνουν πάντοτε και θα αποτελούν ένα πρόβλημα για το σχολείο, για την τάξη, για την οικογένεια, κατ' επέκταση για την κοινωνία. Οι γονείς στο μυαλό τους δεν θέλουν έξυπνα παιδιά και μορφωμένα? Δεν θέλουν, λέτε? Δεν τους ενδιαφέρει το θέμα. Ξέρετε, πάρα πολλά θέματα από αυτά που και θα συζητήσουμε και συζητούνται συνδέονται με ένα βασικό θέμα που είναι η άγνοια. Δηλαδή, άνθρωποι που χειρίζονται αυτά τα θέματα χαρακτηρίζονται από πλήρη άγνοια των θεμάτων. Και το να έχεις μια άγνοια ως πολιτικός
δεν είναι κάτι, ας πούμε, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τα θέματα της εκπαίδευσης. Ρωτάς και ψάχνεις τι μάνα μάθεις. Αλλά ρωτάς, έχεις... Να θυμίσω κάτι. Νομίζω το συζητούσαμε και με τον κύριο Γκουτζάνη πρωτού μπούμε μέσα. Τι δηλαδή, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Καταργήθηκε και καταργήθηκε από προηγούμενη κυβέρνηση, όχι από αυτήν. Αλλά θα μπορούσε να επανιδρυθεί. Νομίζω ότι ήταν σε αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, καταργήθηκε. Παπανούτσος και... παιδιά τότε. Πότε ιδρύθηκε. Όχι, Παπανούτσος δεν ήταν ο Παπανούτσος τότε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ήταν μια κατάκτηση. Και έχοντας κάνει και εγώ πρόεδρος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ξέρω τι δουλειά γινόταν εκεί μέσα από ανθρώπους που ξέρουν την παιδεία και που λειτουργούσαν ως εισηγητές σε διάφορες αποφάσεις για την παιδεία. Καταργήθηκε γιατί. Γιατί ήθελε ο Υπουργός και η κυβέρνηση να μην έχει καμία δέσμευση, να αποφασίζει από μόνος του. Και έτσι αντικαταστάθηκε αυτός ο θεσμός από έναν άλλον που είναι καθαρά συμβουλευτικός, που δεν έχει ρόλο και δέσμευση. Και δέσμευση. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει, ότι ο Υπουργός είναι αβοήθητος. Τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε να υπάρχει μία σύγχυση, να υπάρχουν υπαναχωρήσεις, να υπάρχει μια στασιμότητα, να υπάρχουν κάποια πράγματα. Μα αυτά για να τα λύσεις... Δεν πρέπει... ζητάνε τις γνώσεις, προτάσεις από τους πανεπιστημιακούς, δηλαδή... μια παρένθεση που το γράφετε εδώ στο βιβλίο σας, γιατί έπεσα πάνω στο απόσπασμα. Αυτό που ρώτησες, Μάκη, αναφέρει ο κ. Βαπινιώτης ότι από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είχε περάσει ο Ιωάννης Κακριδής, ο κ. Νικόλας, επιστήμονες κάποιου κύρους. Ενώ το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι μεν κάτι, αλλά δεν είναι αυτός ο θεσμός. Είναι χρήσιμο, αλλά δεν αντικαθιστά. Πριν αποφασίσει, δεν ζητάει τη γνώση των πανεπιστημιακών, που πείτε να τους καλέσει, να ζητήσει, αυτά σκέφτομαι, πέστε μου τις προτάσεις σας. Στην πράξη, κύριε Κουρή, δεν ζητείτε τίποτε. Στην πράξη όλα αυτά ξεκινούν από κομματικά στελέχη, τα οποία πλαισιώνουν τον Υπουργό και τον συμβουλεύουν με έναν τρόπο να μην υπάρξει, ξέρετε, πολιτικό κόστος, αντίθετα να λυθούν θέματα που ευνοούν. Μιλάμε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ξέρετε πού υπάρχει μόνο αξιολόγηση? Σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα δεν υπάρχει αξιολόγηση. Η μόνη αξιολόγηση που υπάρχει είναι αν ένα ιδιωτικό σχολείο πρόκειται να απομακρύνει κάποιον για λόγους ανεπάρκειας, τότε αυτός ο εκπαιδευτικός έχει θεσπιστεί να αξιολογείται για πρώτη και μόνη φορά 2 χρόνια και μετά να πηγαίνει σε ένα συμβούλιο για να απομακρυνθεί, αν απομακρυνθεί, ένας ανεπαρκής εκπαιδευτικός, αν κριθεί ανεπαρκής. Δηλαδή είναι η μόνη περίπτωση που υπάρχει αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Σε όλη την άλλη εκπαίδευση δεν υπάρχει αξιολόγηση. Που θα έπρεπε να υπάρχει, όχι για να τιμωρήσω, ανέφερα το παράδειγμα αυτό στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί υποτίθεται ότι εκεί υπάρχει μια άλλη σχέση. Ανέφερα το παράδειγμα αυτό, διότι ο εκπαιδευτικός, αν αξιολογηθεί και έχει κενά, θα πρέπει να υποστηριχθεί, θα πρέπει να ενισχυθεί, θα πρέπει να επιμορφωθεί. Έχουμε εκπαιδευτικούς, έχουμε εκπαιδευτικούς ανεπιμόρφωτους, έχουμε εκπαιδευτικούς ανυποστήρικτους, αναξιολόγητους και καμιά φορά και όχι καλά καταρτισμένους από τα πανεπιστήμια, και εκεί την ευθύνη την έχουμε εμείς. Μπορεί να βρεθεί ένα σύστημα το οποίο να είναι αξιολόγησης μεν, αλλά να είναι αδέκαστο. Ναι. Να μην πέφτει, ναι, στην κομματικοποίηση, ναι, στο, σε όλη αυτή την ελληνική κακοδαιμονία. Παντού υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Ξέρετε, αυτό είναι το επιχείρημα των άλλων. Ότι ποιος θα με αξιολογήσει με χέγγυα ότι... γιατί δεν θα... θέλει τη σωστή αξιολογιστή. Γιατί ξέρει ότι έχει κάποια ελαττώματα ενδεχομένως, μειονεκτήματα. Εάν αυτό μπορούμε να το διασφαλίσουμε και γίνει κατανοητό στην κοινωνία, νομίζω ότι η κοινωνία θα συμφωνήσει με την αξιολόγηση. Η κοινωνία συμφωνεί ήδη. Η πολιτική είναι. Κύριε Γκουτζάνη, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Ούτε την Αμερική, ναι, την έχουν ανακαλύψει. Σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική και παντού υπάρχει αξιολόγηση. Και υπάρχουν με κριτήρια τα οποία είναι αναμφισβήτητα. Γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν είναι να πάει κάποιος και να κάνει μία αξιολόγηση η οποία να μην εφεσιβάλλεται και να μην κρίνεται κλπ. Όχι. Αυτά έχουν τρόπους που γίνονται, και επίσης δεν πρέπει να γίνεται ξεκινώντας από το
πώς θα απολύσω έναν εκπαιδευτικό και πώς θα τον παροπλήσω. Έχει σημασία αυτό. Αλλά πώς θα τον βοηθήσω, πώς θα τον ενισχύσω, πώς θα τον επιμορφώσω, πώς θα τον καθοδηγήσω. Mm. Και εκεί υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν ανάγκη μια τέτοια καθοδήγηση. Για να πάμε και στο διάλειμμα, υπάρχει η λογική ότι κάνω αξιολόγηση και όσοι περάσουν τα κριτήρια που βάζω μένουν και συνεχίζουν να ασκούν, ίσως βοηθούμενοι. Είναι εντελώς διαφορετικό το ότι πρέπει να κόψω τόσους και κάνω αξιολόγηση για να τους κόψω. Όχι, έτσι. Δεν υπάρχει. Αν υπάρχει τέτοια προοπτική, τέλος πάντων και υπήρξε. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Κάποια αυτό το στιγμή πράγμα. Υπήρξε όμως, όταν μπήκε το θέμα της αξιολόγησης επί μνημονίων και κρίσης, ήταν για να κόψουν κόσμο. Ναι, ίσως δεν ξέρω τα μνημόνια και αυτά μπορεί να είχαν είναι μια και τέτοια προοπτική. Δηλαδή, απαξιώνει το θεσμό της αξιολόγησης που δεν τον έχουμε. Ναι. Εάν είναι για να κόψω και να μειώσω τον αριθμό, τότε δεν το συζητούμε, είναι λάθος τοποθέτηση. Mm. Εάν είναι για να ανεβάσω το επίπεδο, να βοηθήσω, να ξεπεράσω προβλήματα, τότε είναι αποδεκτό. Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Παντού. Έτσι, και στους μαθητές. Παντού. Και στους μαθητές. Παντού. Δηλαδή, είναι η βαθμή. Ο καθηγητής βάζει την αξιολόγηση του μαθητή. Υπάρχει αυτή η αξιολόγηση. Κανείς δεν κόβεται. Η οποία όμως, κύριε Κουρή και κύριε Γκουτζάνη, αυτή η αξιολόγηση που είναι η επίδοση του μαθητή στο σχολείο, πόσο λαμβάνεται υπόψη για να μπει στο πανεπιστήμιο γενικότερα, αυτή η αξιολόγηση έχει καμία βαρύτητα? Δεν έχει. Και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε. Δηλαδή, επιμένουμε σε αυτό και στο διάλογο που είχαμε κάνει, τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία. Είπαμε ότι η επίδοση του μαθητή στο λύκειο πρέπει να μετράει σε σημαντικό βαθμό για να μπει στα πανεπιστήμια. Μόνον ένας όρος. Να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα αυτής της αξιολόγησης της επίδοσης. Εκεί μην αρχίσουμε και η έξω πώς θα δουλεύει. Αντιμετωπίζεται με γενικές εξετάσεις. Πότε σταμάτησε να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της εξετάσης? Τις πανελλαδικές. Όταν έδινα εγώ, το απολυτήριο της πρώτης λυκείου μετρούσε κατά 5%. Της Δευτέρας κατά 12. Και τώρα κατά 8 μετράει, και της 3 κατά 12. Και συνολικά τώρα 25%. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασήμαντο. Το θέμα είναι... Τότε είχε όμως 25%, ναι. Δεν ήταν λίγο. Παλιά ήταν μεγάλο, μετά τάξεων. Μειώθηκε και τώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το θέμα είναι να είναι καθοριστικός παράγον. Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη για να μπει σε ένα πανεπιστήμιο και στην Αμερική κοιτάζουν το λύκειο, τι έχεις πάρει τη βαθμολογία σου, έτσι κρίνεσαι. Λοιπόν, εάν εδώ, αυτό δεν το κάνουμε γιατί φοβόμαστε, μήπως ο καθηγητής πιεστεί, μήπως χαριστεί. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι που παράλληλα προς το βαθμό τον προφορικό που δίνει ο καθηγητής, με μια εξέταση γενικού τύπου που μπορεί να γίνει μια φορά το χρόνο, μπορούν αυτά τα πράγματα να ρυθμιστούν. Υπάρχουν τρόποι. Όχι όλα. Μα αυτή είναι υπάρχει θέληση και βούληση. Ακριβώς. Το θυμάμαι αυτό γιατί ακόμη και έτσι όπως λειτουργούσε τότε το Λύκειο, αυτό το πράγμα εφαρμοζόταν. Είχε τις γραπτές εκτετάσεις, ο προφορικός βαθμός θα μπορούσε να είναι 3 βαθμούς πάνω, 3 κάτω κτλ. Και είχε λειτουργήσει. Είχε επικρατήσει και πήγαινε, κάποια στιγμή καταργείται. Μα δεν είναι δυνατόν. Να φτιάξει από την αρχή. Είναι δύσκολο. Δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να κρίνεται μέσα σε ένα τρίωρο για το μέλλον του, όταν έχει 3 χρόνια που έχει αποδείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο.